Δεν παλεύουμε για επιδόματα, παλεύουμε για δικαιώματα, λένε οι καλλιτέχνες που βρίσκονται σε διαρκείς κινητοποιήσεις εδώ και 2 μήνες. Έκκληση στους ηθοποιούς να μην συνεχίσουν την απεργία τους, γιατί θα χαθεί η φετινή σεζόν, κάνει η Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου. Νέο μήνυμα μέσω του Αντένα στέλνει ο Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης. Κινητοποιήσεων συνέχεια για τους ηθοποιούς. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν συσπηρωθεί γύρω από το σωματείο και μαζί με τους τραγουδιστές έχουν κάνει ένα ποτάμι το οποίο είναι πάρα πολύ ορμητικό και πιστεύω ότι θα πετύχουμε πολλά πράγματα. Αποχή ακόμα και από το Φεστιβάλ Αθηνών σκέφτονται οι ηθοποιοί στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων όπου αποφάσισαν να συνεχίσουν. 65 μέρες από την ανακοίνωση του περιοδικού διατάγματος βρισκόμαστε σήμερα φοβερά απογοητευμένοι από τη στάση που έχει δείξει η κυβέρνηση. Οι ηθοποιοί απέρριψαν την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία όπως αναφέρουν δεν δίνει καμία ουσιαστική λύση στα εκπαιδευτικά και μισθολογικά προβλήματα στο χώρο των τεχνών. Ένα δώρο περιτυλιγμένο όμορφα, το οποίο περιέχει ένα κενό ή έναν προσβλητικό, ας πούμε, σαρκασμό. Δεν είμαστε 2 ολόκληρους μήνες στον δρόμο για 179 ευρώ. Δεν παλεύουμε για επιδόματα. Παλεύουμε για δικαιώματα, για την αναγνώριση των σπουδών μας, για την αξιοπρέπειά μας. Ωστόσο, έκκληση προς τους καλλιτέχνες να μην συνεχίσουν τις απεργίες στα θέατρα έκαναν οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Θεάτρου. Πιθανές νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μοιάζουν πλέον αναποτελεσματικές. Εάν παγιωθεί στους θεατές ότι οι παραστάσεις τελούν εν αμφιβολία, η υπόλοιπη φετινή σεζόν θα χαθεί ολοκληρωτικά. Σταματήστε να σκοτώνετε τον πολιτισμό στην Ελλάδα, έγραφε το πανό το οποίο ύψωσαν ηθοποιοί της ταινίας Music στο κόκκινο χαλί του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου, όπου διαγωνίζεται η ταινία. Μέσω του Αντένα, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης απαντάει στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Και αυτή ουσιαστικά εξισώνει προς τα πάνω μισθολογικά τους ηθοποιούς και χορευτές. Συμπεριλαμβάνει επαγγέλματα καλλιτεχνικά και καλλιτεχνικά παύλα εκπαιδευτικά. Ο κύριος Γιατρομανολάκης προσπαθεί, όπως κάνει πάντα, να ρίξει τις ευθύνες στους καλλιτέχνες για το χάος που έχει δημιουργήσει η ανικανότητα της κυβέρνησης στην οποία συμμετέχει. Μαθητές μουσικών σχολείων πραγματοποίησαν σήμερα συναυλία διαμαρτυρίας μπροστά από το υποκατάληψη κτίριο του Εθνικού Θεάτρου ως ένδειξη συμπαράσταση στον αγώνα των καλλιτεχνών.